Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς την. Τώρα να ζητήσουμε ένα σχόλιο. Είμαστε στο πνεύμα των ημερών, μέσα στα κόκκινα. Δυστυχώς, κυρία Πατουλίδου, δυστυχώς. να ζητήσουμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Αριγιάννης. Δεν το λέει μόνο ο κύριος Αριγιάννης, και χθες ο πρίτανης στο Αριστοτελείο, ο κύριος Παπαϊωάννου, μας έλεγε ότι η ανάλυση των λιμάτων της Θεσσαλονίκης δείχνει μια δραματική αύξηση. Ο κύριος Αριγιάννης πριν από λίγο από το Αριστοτέλειο πάλι μας είπε ότι μιλάμε για 60 με 70.000 ενεργά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη, με βάση τα χθεσινά τεστ, τα αποτελέσματα και μια αναγωγή που μπορεί να κάνει η επιστήμη. Τι λέτε τώρα εσείς γι' αυτό, πώς ξέφυγαν έτσι τα πράγματα? Ξέφυγαν, και μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα βάσει και όσων, ξέρετε, μικρή είναι η κοινωνία, μας βρισκόμαστε, γνωριζόμαστε, μιλάμε, βάσει των όσων είχε πει ο κύριος Παπαγιώνη, τα περιμέναμε την επόμενη εβδομάδα και όχι αυτή την εβδομάδα. Ναι. Ήρθε ο κύριος Αρκουμανέας, ήρθε ο κύριος Χαρδαλιάς, διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες αγωνίες και η διασπορά είναι παντού στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ξέφυγε το θέμα εκεί που είμαστε η πρώτη πόλη στην οποία διαγνώστηκε ο κορονοϊός, ή άνθρωπος τουλάχιστον που έφερε τον ιό. Συνετιστήκαμε και ξαφνικά χαλαρώσαμε, άνοιξαν τα πανεπιστήμια, γιατί περισσότεροι λένε ότι τα πανεπιστήμια είναι εκείνοι και οι φοιτητές που ήρθαν με τη χαρά της ζωής, γιατί η χαρά της ζωής είναι οι φοιτητές, με τους αγώνες και τις συναισθιάσεις, ναι. Κάποιες πολύ μεγάλες διοργανώσεις, συναυλίες που έγιναν, και δεν θέλει πολύ. Μία μέρα, μία εβδομάδα και έχεις φύγει στο κόκκινο έτσι όπως εμείς. Χθες είχατε εκεί, βλέπουμε εμείς τις ουρές που δημιουργήθηκαν χθες στη Νέα Παραλία για τα rapid test των Θεσσαλονικαίων, και βλέπουμε ότι ενώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν με αυτή την αγωνία, ανακοινώθηκε το ποσοστό των θετικών κρουσμάτων. Δεν ξέρω αν είδατε, αν προλάβατε να δείτε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από τα πάρτι που έγιναν χθες στην πόλη, τα αποχαιρετιστήρια πάρτι στην Ελευθερία, να το πω έτσι. Είναι οι εικόνες που παρακολουθούμε, ενώ το ποσοστό ήταν τέτοιο στην πόλη. Ξέρετε, αυτό είναι... αυτό είναι η αγωνία, αυτό είναι το δράμα, αυτό είναι τα μεγάλα ερωτηματικά. Γιατί γνωρίζετε, αν δείτε τις ηλικίες αυτών των ανθρώπων, θα καταλάβετε πολύ καλά ότι νιώθουν άτρωτοι. Δεν πιστεύουν ότι και οι ίδιοι θα πάθουν κάτι. Μπορεί η ηλικία αυτή που πλέον τώρα επικρατεί είναι τα 32,5 περίπου χρόνια ηλικιακά. Αλλά και θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο επαναστατούν. Αλλά ειλικρινά, εκείνο που εγώ τουλάχιστον αναρωτιέμαι είναι, έχουν και αυτοί γονείς, έχουν παππούδες, έχουν μαμάδες, έχουν αδερφούς, έχουν ανθρώπους που προφανώς δεν τους σέβονται, θεωρούν ότι δεν θα μεταφέρουν τίποτα. Εδώ, δεν έχει περάσει πολύ καιρό που χειροκροτούσαμε τους νοσηλευτές. Ναι. Ναι. Δεν προκύπτει ένα ερώτημα για το πού είναι οι αρχές? Όχι να κυνηγήσουν και να φυλακίσουν τους ανθρώπους αυτούς, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις της πολιτείας. Υποχρεωτικές αποφάσεις, για την υποχρεωτική εφαρμογή. Πώς γίνεται να επιτρέπεται με αλφαγιώτα να γίνεται αυτό? Ξέρετε, η αστυνομία δεν είναι η κυνηγή κεφαλών. Είναι, σίγουρα προσπαθούν να επιβάλλουν τα μέτρα, αλλά πρέπει να είναι παντού ταυτόχρονα σε πάρα πολλά μέρη. Ο σκοπός όμως είναι, εσύ συνειδητά κάνεις κάτι που απαγορεύεται γιατί έτσι θεωρείς ότι αντιστέκεσαι, και σε ποιον? Στον εαυτό σου? Γιατί αυτό είναι το βασικότερο. Στον εαυτό μου και στην υγεία μου αντιστέκομαι. Ναι, εσείς το πάτε στην ατομική ευθύνη. Και θα κατανοητό θα έρθει, αυτό που θα λέτε, βρεθεί, αλλά... Θα επιβάλλει. Ναι, θα επιβάλλει προστήματα, αλλά σε πόσα μέρη ταυτόχρονα μπορεί να είναι? Δεν είναι θέμα η επιβολή του προστήμου, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή όλοι προσέχουμε πολύ περισσότερο για τις αρχές, μιλάω αυτή την περίοδο. Όχι, η επιβολή των μέτρων. Αν θέλεις να επιβάλλεις τα μέτρα και να διαλύσεις μια συγκέντρωση, θα επιβάλλεις και το πρόστιμο, γιατί αυτό είναι το μέτρο. Ένα από τα μέτρα. Υπάρχει και η σύσταση. Αλλά ειλικρινά, ξέρετε... Η προειδοποίηση. Και η σύσταση. Η σύσταση η για να γίνει. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Και προειδοποίηση. Και όλα έχουν γίνει, και, να σας πω. Και είναι σε μαγαζιά. Θα σας πω δηλαδή κάτι. Μπορούσε να επειδή πάει στον επιχειρηματία η αστυνομία επειδή... και να του πει ότι είναι σε μαγαζί αυτό που βλέπουμε. Δεν είναι ναι. σε πλατεία. Ναι. Να του πει ότι ξέρεις κάτι, στο μαγαζί σου γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Και να βάλω το άλλο το επιχείρημα. Θα πρέπει η αστυνομία να πάει
στον επιχειρηματία ή στον νέο άνθρωπο που πήγε εκεί θέλοντας να διασκεδάσει την τελευταία μέρα της ελευθερίας του, για να του πει ότι ξέρεις ρε αδερφέ, έχουμε μπει στο κόκκινο όταν ζούμε από το Φεβρουάριο, από το Μάρτιο τώρα, μια κατάσταση την οποία την επόμενη μέρα δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει, για να σου πει, να σου στραβήξω το αυτί και να σου πω, ξέρεις, πρέπει να γίνεις καλό παιδάκι γιατί αλλιώς θα σου βάλω τιμωρία. Θεωρώ ότι θα ήταν ασέβεια προς και στον επιχειρηματία, αλλά και προς τον άνθρωπο στον οποίο λέει ότι εγώ θα πάω να διασκεδάσω. Ξέρετε, μεταξύ της λογικής, το ξέρουμε. Εκεί γι' αυτό σας λέω ότι κάποια, αφού δεν καταλαβαίνεις και θα πάρεις, θα παρασύρεις όλη την κοινωνία, γιατί έτσι θα πάει. Παρασέρνεις όλη την κοινωνία. Όλοι μας θα κλείσουμε τη Δευτέρα πρωί. Δεν θα μπορείς να βγεις από την αντιπεριφέρεια αφού είσαι στα κόκκινα. Και μεταξύ της λογικής του ανθρωπισμού και της λογικής του ΚΕΑΔΑ, όπου πετάμε κάποιους απλά και μόνο για να σωθεί η οικονομία, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον διαλέγουμε τη λογική του ανθρωπισμού, που η λογική του ανθρωπισμού σου λέει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, δεν ξέρουμε για πόσο καιρό αυτά πρέπει να τηρήσεις. Είναι εντυπωσιακό γιατί πάντως. Γιατί θα έρθει πάλι στιγμή που θα χρειαστείς τον νοσηλευτή και δεν θα αντέξει να σε είναι βοηθήσει. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ακόμα που προτιμάει να εκτεθεί σε κίνδυνο, προτιμάει να εκχωρήσει και τις ελευθερίες του στο κράτος, λέγοντας ότι εγώ αν δεν έρθει η αστυνομία δεν συμμορφώνομαι, από το να προστατευτεί μόνος του και να προστατεύσει και την οικογένειά του και το κοινωνικό σύνολο. Και είναι εντυπωσιακό την ώρα που συζητάμε για το αν όλη αυτή η κατάσταση μας καταδυναστεύει, μας καταπιέζει, ακυρώνει πράγματα για τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι δεδομένα. Προτιμάμε λοιπόν να προστατεύσουμε μόνοι μας τον εαυτό μας, να εκχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα στην αστυνομία. Μα και δεν μας προσβάλλει αυτό. Ξέρετε, αυτό είναι φοβερό. Δεν μας προσβάλλει αυτό. Ξέρετε τι μου μου θυμίζει εκείνη την ερώτηση που έλεγε ότι ξέρετε τι, όπως το περιγράψετε ακριβώς, με μία βεβαιότητα όμως λειτουργούν έτσι, ότι οι ίδιοι δεν θα πάθουν τίποτα. Ναι. Από αυτή τη βεβαιότητα ορμόμενοι, πιστεύουν ότι με αυτή την δράση τους αντιστέκονται. Δεν είναι επανάσταση αυτό. Όχι, δεν κυρία είναι. Αυτό ούτε αντίσταση είναι. Κυρία Πατουλίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν θα βοηθήσουν. Ας ελπίσουμε ότι το κόκκινο να είναι μόνο το χρώμα της αγάπης. Ναι, σωστά. Μακάρι. Να είμαστε καλημέρα. Έτσι ρομαντικοί όλοι. Να αγαπήσουμε λίγο μεταξύ μας, να ανταμώσουμε, γιατί επόμενη μέρα θα υπάρχει. Η πανδημία δεν ήρθε για να ριζώσει. Θα φύγει. Σας αλλά πρέπει και εμείς να τη βοηθήσουμε να φύγει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.